πάμε τώρα στο βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στη Β' Θεσσαλονίκη, στο Θόδωρο τον Καράογλου. Κύριε Καράογλου, καλημέρα, τι κάνετε, πώς είστε? Καλημέρα, καλημέρα κύριε Κοντουβλίδη, σε εσάς, συνεργάτες και σε όλους τους φίλους τους ακροατές. Και βέβαια να εκφράσω την έκπληξή μου, γιατί πραγματικά τώρα το άκουσα αυτό. Ναι, που ναι, ναι. Καλάτε πριν από λίγο. Αυτό είναι μια μεγάλη είδηση. Ναι, ναι, ναι. Και επιβεβαιώνει αυτό το οποίο ξέραμε από χθες και πληροφορούμασταν, ότι υπάρχουν αρκετοί βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ οι οποίοι αντιδρούν, όχι δημοσίως, αλλά ήδη έχουμε τον πρώτο, ο οποίος έχει διαφοροποιηθεί δημοσίως. Στο θέμα της εθνότητας και της γλώσσας, ο κύριος Μάρδας θέτει θέμα, λέει ότι δεν είναι το πρόβλημα. Είναι ζητήματα τα οποία είναι κομβικής σημασίας και τα οποία προβληματίζουν όλους. Έτσι. Έχουμε ένα το θέμα του ονόματος. Έχουμε δεύτερο το θέμα της εθνότητας, Μακεδόνες. Έχουμε τρίτον το θέμα της γλώσσας, Μακεδονική. Λοιπόν, όλα αυτά τα δώσαμε. Τι πήραμε? Πήραμε υποσχέσεις ότι στο μέλλον, μέσα από διαδικασίες οι οποίες είναι συζητήσιμες, μέσα από κοινοβουλευτική διαδικασία, την οποία πιθανά ο πρόεδρος του κρατηδίου των Σκοπίων, ο κ. Ιβάνοφ, ο οποίος είναι του ΒΜΡΟ του Εθνικιστικού Κόμματος, δεν θα αποδεχθεί, θα την ξαναγυρίσει, μέσα από δημοψηφίσματα, θα άξουν το Σύνταγμα, ενώ εμείς τα όπλα τα οποία έχουμε, και αυτό είναι το βέτο στο ΝΑΤΟ και το βέτο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα καταθέτουμε. Και το κρατήδιο των Σκοπίων θα προχωρήσει κανονικά και στην ένταξή του στο ΝΑΤΟ και στην διαδικασία για την ένταξή του στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι αδιανόητο ότι η συμφωνία αυτή είναι μια εγκληματική συμφωνία. Είναι μια συμφωνία η οποία, όπως είπε σήμερα και ο πρόεδρος μας, επισκεπτόμενος τον κύριο Παυλόπουλο, τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, πρέπει να έρθει στη Βουλή πριν υπογραφεί, γιατί απλούστατα έχουμε και συνταγματική εκτροπή διαφορετικά. Αυτή τη στιγμή για το συγκεκριμένο ζήτημα, κύριε Κοντουβουλίδη, που είναι εθνικό ζήτημα, μείζον εθνικό ζήτημα, δεν υπάρχει κοινοβουλευτική πλειοψηφία των κυβερνώντων κομμάτων. Δεν υπάρχει, είναι σαφέστατο. Τη στιγμή που έχει διαφοροποιηθεί ο κύριος Καμένος, δεν υπάρχει κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Άρα δεν νομοποιείται η κυβέρνηση να υπογράψει κάτι για το οποίο δεν διαθέτει την κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Ναι. Αυτό λοιπόν περιμένουμε να δούμε. Εδώ τώρα, σε αυτό που λέτε, στην κυβέρνηση λένε ότι για να ισχύσει η συμφωνία θα πρέπει να κυρωθεί από τις δύο χώρες. Η συμφωνία στη Βουλή θα έρθει σε μας αφού προηγηθεί το δημοψήφισμα των Σκοπίων, διότι αν τα ίδια τα Σκόπια τελικά δεν επιδοκιμάσουν τη συμφωνία, δεν υφίσταται συμφωνία. Ωραία, αλλά στις 9 Ιουλίου συνεδριάζει το ΝΑΤΟ. Και εκεί εμείς θα άρουμε τις επιφυλάξεις μας, άρα δεν θα ασκήσουμε το δικαίωμα του βέτο και θα κληθούν και θα ενταχθούν στην αμυντική αυτή συμμαχία, στον αμυντικό οργανισμό, έτσι το κρατήριο των Σκοπίων. Τι θα κάνουμε δηλαδή, είμαστε στη φάση αυτή και ο κύριος Τσίπρας έχει δώσει δείγμα γραφής μέχρι τώρα ότι μπορεί εκ των υστέρων και αφού έχει προχωρήσει η διαδικασία και έχει ενταχθεί το ΝΑΤΟ, το κρατήριο των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ, να πει ότι τώρα βγάλετε τους. Αυτά είναι αστεία. Εμείς χάνουμε τα όπλα μας, σας είπα τα όπλα μας ποια είναι, με αντάλλαγμα τι κερδίζουμε εμείς από τη συμφωνία αυτή, ας πούμε κάποιος κερδίζουμε. Λέει κάποιος για την ειρήνη στην περιοχή, γιατί είχαμε πόλεμο, γιατί είχαμε πρόβλημα με το κρατήριο των Σκοπίων, το φοβόμασταν δηλαδή, ποιο ήταν το ζήτημα. Είναι μια συμφωνία η οποία είναι σε βάρος μας, είναι μια συμφωνία η οποία δεν πρέπει να προχωρήσει, δεν πρέπει να υπογραφεί. Έτσι, ερήμην του ελληνικού λαού, ο οποίος με δημοσκοπήσεις, με τα συλλαλητήρια, με κάθε τρόπο έχει δείξει τη δυσαρέσκειά του. Και αυτό είναι οριζόντιο, δεν είναι δηλαδή κάθετο μόνο σε ένα κόμμα. Είναι οριζόντιο σε διάφορα κόμματα, σε όλα τα κόμματα, θα έλεγα. Υπάρχουν πολίτες οι οποίοι μπορούν να ψηφίσουν οτιδήποτε θέλετε και αντιδρούν. Εδώ, αυτό, κύριε λοιπόν, Καράογλου, δεν πρέπει να περάσει. Ναι, καταλαβαίνω τις αντιδράσεις σας για το ζήτημα της εθνότητας, της γλώσσας και της ηθαγένειας. Δεν υπάρχουν και θετικά σημεία από αυτή τη συμφωνία. Δηλαδή το γεγονός ότι πάμε σε μια σύνθετη ονομασία με γεωγραφικό προσδιορισμό, όπως είναι το Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, συνιστά πρόβλημα κατά την άποψή σας. Το γεγονός ότι. Ναι. Θα μου εξηγήσετε. Και μόνο άλλο. Το όνομα. Ναι, συγγνώμη. Και το δεύτερο, το γεγονός ότι θα εγγραφεί το όνομα στο Σύνταγμα της Φύρου με την απαραίτητη αναθεώρηση και θα απαλληφθούν οι αλυτρωτικές αναφορές, δεν είναι στην θετική κατεύθυνση? Ωραία. Προχθές το ότι θα αλλάξει, αν αλλάξει το Σύνταγμα και θα φύγουν από μέσα οι αλυτρωτικές τάσεις, τα εδάφη και οι παράγραφοι που τα καθορίζουν όλα αυτά τα ζητήματα, σαφώς είναι κάτι το θετικό. Αλλά περιμένουμε πρώτα να γίνει. Αυτό ήταν προαπαιτούμενο. Έπρεπε
πριν προχωρήσουμε στο θέμα της συμφωνίας, να έχει γίνει αυτή η διαδικασία. Έτσι δεν έγινε. Περιμένουμε τώρα, επαναλαμβάνω, είναι ζήτημα στρατηγικής και τακτικής. Εμείς καταθέτουμε τα όπλα μας, τους δίνουμε τη δυνατότητα να προχωρήσουν για την ένταξή τους άμεσα στο ΝΑΤΟ. 9 Ιουλίου συνεδριάζει, είναι σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ. Εκεί το κρατήριο των Σκοπίων θα πάει πρόσκληση. Αν ενταχθεί, πιστεύετε εσείς ότι μετά, αν δεν τηρήσουν τα συμφωνηθέντα όπως κάνανε με την ενδιάμεση συμφωνία του 1995, που δεν τηρήσαν τίποτα από αυτά που είχαν συμφωνήσει. Λοιπόν, θα έχουμε εμείς τη δυνατότητα εκ των υστέρων και αφού θα έχουν ενταχθεί να πούμε ότι τώρα να βγουν έξω? Είναι αστείο αυτό. Είναι αστείο αυτό. Η μόνη περίπτωση να τους κρατάμε από κάπου και τέλος πάντων να έχουμε διαπραγματευτική ισχύ είναι μέσω της διαδικασίας του βέτο που έχουμε στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αν για την Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει ο αντίλογος ότι ανά πάσα στιγμή μπορούμε να μπλοκάρουμε τη διαδικασία, γιατί δεν είναι μια διαδικασία εφάπαξ που αύριο θα ενταχθούν και ότι θα έχει μια διαδικασία και ένα χρονοδιάγραμμα, αυτό δεν ισχύει για το ΝΑΤΟ. Μάλιστα. Δηλαδή πουλάμε μετρητής και περιμένουμε να πληρωθούμε με δόσεις. Έτσι, περιμένουμε να πληρωθούμε με δόσεις και σε πολύ μεγάλο βάθος χρόνου και υπό την αίρεση ότι θα γίνει και δημοψήφισμα και το δημοψήφισμα αυτό θα δώσει θετικό αποτέλεσμα για τον κύριο Ζάεφ. Ποιος μας τον γιάται αυτό? Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Καράογλου. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ.